Ναι. Καλά διαβάσατε στον τίτλο. Καλά διαβάσατε στον τίτλο. Ένα σχόλιο κάτω από το επεισόδιο του podcast 57, γάμι χωρίς σεξ. Γράφει ένας κύριος. Το username του είναι ανδρικό. Είναι το πρώτο επεισόδιο σας που παρακολουθώ και διαπιστώνω ότι οι διαπιστώσεις σας, οι συμβουλές σας και γενικά η περιγραφή των προβλημάτων αλλά και η μεταφορά της πραγματικότητας είναι ίσως η καλύτερη από αυτές που έχω μέχρι τώρα ακούσει. Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το επεισόδιο όμως, όπως είπα είναι το μοναδικό που παρακολουθήσα, οπότε μπορεί να σας αδικώ, δεν αναφερθήκατε ότι μία τεράστια αιτία για την έλλειψη επιθυμίας για σεξ, μπορεί να είναι το σωματότυπο τη του συντρόφου, ο σωματότυπο, φανταζομενοί, το οποίο ο οποίος δεν έχει πλέον καμία σχέση με το σωματότυπο όταν επιλέχθηκε από τον ή σύντροφό του τη πριν από λίγα ή πολλά χρόνια. Αναφέρομαι, όπω καταλαβαίνετε, πρωτίστω στο υπέρβαρο άτομο που οπτικά έχει απομακρυνθεί από τις επιλογές μας για σεξουαλικό σύντροφο και ιδιαίτερο εξοργιστικό είναι όταν αυτή η σωματική διάπλαση είναι από επιλογή και όχι από παθολογικά αίτια. Wow! Wow! Ξέρετε κανέναν εσείς που να επιλέγει να είναι παχίς; σε μια εποχή που το πάχος είναι τόσο στιγματισμένο. Στην εποχή της χονδροφοβίας υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να είναι παχουλοί. Δεν νομίζω, δεν νομίζω, σε αυτή την περίπτωση είναι φυσικό ο άλλος σύντροφος να είναι ευάλωτος σε εξωσυζυγικές σχέσεις. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν αναφέρεστε καθόλου στην εικόνα που πρέπει να διατηρούν οι σύντροφοι, εφόσον θέλουν να είναι επιθυμητοί από τον σύντροφό τους. Ακόμη και να το έχετε αναφέρει σε άλλο επεισόδιο, νομίζω ότι θα πρέπει να το επενθυμίζουμε με κάθε ευκαιρία. Αρχικά πρέπει να πω ότι είναι ξεκάθαρο ότι αυτός ο κύριος ήταν το πρώτο δικό μου βίντεο που έχει παρακολουθήσει. Το έγραψε ο άνθρωπος, δεν το έκρυψε. Το ξεκαθαρίζω. Πέτα, θέλω να πω ότι προφανώς μιλάει εξιδίας πύρας. Τώρα δεν ξέρω ποια δικιά του πύρα έχει, αν ο ίδιος γνώρισε μια γυναίκα και η γυναίκα όταν το γνώρισε αυτός ήταν γυμνασμένος, ήταν στυλάκι, είχε ωραία σωματοδομή, πήγαινε στο γυμναστήριο του, έκανε τη διατροφή του, ήταν ωραίος γκόμενος και μετά αυτός επίτηδες, χλαπάκια ζεπίτσε, χλαπάκια βρώμικα, χλαπάκια ζεχοντόχ, χοντόχ, χλαπάκια ζεπιτόγυρα, πιτόγυρα, έπινε με το βαρέλι και έγινε ένα βόδι και τώρα η γυναίκα του συχαίνεται να κάνει σεξ μαζί του, αν είναι αυτή η δικιά του πύρα και η γυναίκα του πηγαίνει με άλλους γιατί αυτός έχει μια μπυροκυλιά και έχει βάλει πολλά κιλά και μπορεί να του έχουν πέσει και τα μαλλιά και γενικά η κατάσταση είναι αθλία. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η προσωπική του πείρα. Αντιλαμβάνεστε ότι κάνω χιούμορ αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή. Το παραδέχομαι. Ή αν δική του προσωπική πείρα είναι ότι πήρε μια γυναίκα η οποία ήταν αδύνατη, ήταν λεπτή, ήταν κομιλφό, ήταν. Πώ το έχει πει εδώ πέρα, ήταν. Ήταν ο σωματότυπος που επιλέχθηκε από το σύντροφο της πριν λίγα πολλά χρόνια. Δηλαδή ο σύντροφος επέλεξε, ο άντρας δηλαδή που μας γράφει αυτό το σχόλιο, υποθέτω ότι μπορεί να έχει προσωπική πείρα, να επέλεξε το σωματότυπο μιας γυναίκας και μετά αυτή η γυναίκα να αλλάξει το σωματότυπο της και να έγινε υπέρβαρο άτομο και οπτικά να έχει απομακρυνθεί από τις επιλογές του για σεξουαλικό σύντροφο και να είναι εξοργισμένο γιατί το κάνει επίτηδε και τρώει επίτηδε και έγινε. Βόδι επίτηδε, καλό. Σύντροφο που δεν παίζεται. Με ακούει που γυρίζω το, το βίντεο και μου στέλνει ένα μήνυμα που στο iPad που λέει την πήρε με εγγύηση. <laughs> Προφανώ γιατί πήρε σωματότυπο ο άνθρωπο. Ο άνθρωπο επιλέγει σεξουαλικά σωματότυπο. Δεν επιλέγει άνθρωπο. Δεν επιλέγει πλάσμα, δεν επιλέγει μυαλό, ψυχή, καρδιά, επιλέγει σωματότυπο. Οπότε όταν ο σωματότυπος που επέλεξε αντέδρασε αυτός ο σωματότυπος και έγινε ένα βόδι και έγινε μια χοντρή, υπέρβαρη, αυτός καλά κάνει και την απαντάει. Μάλιστα. Interesting. Ενδιαφέρουσες απόψεις. Απόψεις οι οποίες με βρίσκουν παντελώς αντίθετα Είμαι ως ψυχολόγος, ως ψυχοθεραπεύτρια, ως ψυχοεκπαιδεύτρια, ως ειδικό ψυχικής υγείας, ο οποίος έχω ιδιαίτερη γνώση γύρω από τη σεξουαλική υγεία και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Και στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω το playlist με το Sex Set, τα επεισόδια Sex Set που έχουν ανέβει μέχρι τώρα στο podcast τα επεισόδια της ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης με όλες αυτές τις ιδιότητες και ως γυναίκα και ως παχιά, αν θέλετε, διαφωνώ απολύτως με αυτές τις απόψεις και αυτές τις στάσεις. Απολύτως διαφωνώ. Διαφωνώ για το ότι η σωματική εικόνα της συντρόφου μας ή του συντρόφου μας μας δίνει το πασαπόρτι για να απαντήσουμε να πιστήσουμε, να κερατώσουμε και φταίει ο χοντρό ή η χοντρή που επίτηδε έγινε χοντρό και επίτηδε έγινε χοντρή. Γιατί μα αφήνει και ένα παράθυρο αυτό ο καλό κυρίω. Εάν βάλαμε βάρο για λόγου υγεία, είναι εντάξει. Ό,τι να είναι. Πραγματικά. Λοιπόν, θα πω μερικά πράγματα γιατί φαντάζομαι αν πέσει πάνω σε αυτό το βίντεο, θα είναι το δεύτερο βίντεο το δικό μου το οποίο παρακολουθεί. Οπότε ίσω χρειάζεται να το πω κάποια βασικά πράγματα. Καταρχά. Δεν υπάρχει καμία απολύτως σύνδεση ανάμεσα στα κιλά και στην καλή σεξουαλική ζωή. Ναι, μπορεί να σου καρεστείς, μπορεί να μου πεις ότι αυτό που λέω είναι λάθος, ότι είναι βλακεία, ότι το λέω επειδή η ίδια είμαι χοντρή. Ναι, εγώ είμαι χοντρή και το παραδέχομαι. Δεν ήμουν πάντα χοντρή, είμαι για μεγάλο μέρος της ζωή μου χοντρή. Ε, και δεν μιλάω από προσωπική πείρα, δεν μιλάω από προσωπική πείρα, καμία σχέση, γιατί όταν ήμουν αδύνατη, επειδή ήμουν πιο μικρή και ήμουν πιο συντηρητική και δεν είχα καθόλου δουλειά με τον εαυτό μου και ήμουν γεμάτη φόβους και φοβίες, σεξουαλικά ήμουν αχρηστή, τις εποχές που ήμουν 60 κιλά και 65 κιλά. Τώρα που είμαι χοντρή, όχι λόγω του ότι είμαι χοντρή, αλλά λόγω του ότι είμαι μεγαλύτερος άνθρωπος, πιο καλλιεργημένος, πιο δουλεμένος άνθρωπος, έχω μεγαλύτερη πνευματικότητα από ό,τι είχα παλαιότερα, σεξουαλικά είμαι καλύτερη. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι το πάχος που με κάνει πιο σεξι ή τότε με έκανε λιγότερο σεξι το αδύνατο. Το τι είναι σεξι, τι είναι ελκυστικό σεξουαλικά και ποιος άνθρωπος κάνει καλό σεξ μαζί μας δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα κιλά του με το αν έχει ή όχι, με το αν έχει κυταρίτιδα ή όχι, με το αν έχει φαλάκρα ή όχι, με το αν, ξέρω εγώ τι να πω ρε παιδί μου, αν έχει ξέρω εγώ οποιοδήποτε σημάδι του χρόνου ή σημάδι παχυσαρκίας ή σημάδι λιποσαρκίας, γιατί σε αυτό το κανάλι έχουμε μιλήσει πολλές φορές και για περιστάσεις στις οποίες ένα πρόσωπο δέχεται μπούλινγκ επειδή είναι πολύ αδύνατο. Λοιπόν κύριε, καταρχάς ο σωματότυπος του κάθε ανθρώπου επηρεάζεται κυρίως από τα γονίδια του. Ναι, θα σου φανεί παράδοξο, παράξενο και προβληματικό και θα με πεις ότι δεν είμαι επιστημονική, αλλά έχει ανθρώπους οι οποίοι τρώνε ό,τι γουστάρουν και δεν παχαίνουν. Και έχει ανθρώπους οι οποίοι τρώνε ό,τι τρώνε και οι άλλοι που δεν παχαίνουν ή τρώνε με και πάλι παχαίνουν. Κανένας άνθρωπος δεν επιλέγει συνειδητά να είναι παχούλος. Κανένα. Στη σημερινή εποχή. Αλήθεια. Στη σημερινή εποχή. Τώρα ζούσαμε στην εποχή του Μεσαίωνο ή μάλλον τη Αναγεννήσεω που ήταν εκείνη η αναγεννησιακή πινακες πίνακε με εκείνε τι κοπέλε οι οποίε ήταν τριπλάσιε από μένα στον όγκο και ήταν οι θεάρε και οι θεογκόμενε. Ναι, εκεί το καταλαβαίνω κάποια ή κάποιο να επιδιώξει να είναι παχύς. στην εποχή μα, η pop κουλτούρα βάζει ω πρότυπο ομορφιά του ανθρώπου οι οποίοι έχουν συγκεκριμένο σωματότυπο. Και του άντρε με συγκεκριμένο σωματότυπο και τι γυναίκε με συγκεκριμένο σωματότυπο. Οπότε, δυστυχώ ή ευτυχώ, είμαστε τόσο πολύ επηρεασμένοι από την pop κουλτούρα, ώστε να θεωρούμε ότι κάνουμε κάτι λάθο αν έχουμε ένα μέγεθο στο σώμα μα ή ένα αριθμό στη ζυγαριά μα, ο οποίο να μην είναι ταιριαστό με αυτό που περιμένει η κοινωνία από μα και η pop κουλτούρα από μα. Φυσικά θα σου έλεγα ότι αν ήμουνα η γυναίκα σου και ήξερα ότι εσύ θα χαλιώσουν πάρα πολύ αν εγώ έβαζα μου, να τόσο πολύ σκασμένη μαζί σου μπορεί να βάζα και επίτηδε κιλά σε μια α, φάση αυτοκαταστροφικότητας για να σε εκδικηθώ. Δεν ξέρω ποια είναι η γυναίκα σου, ούτε θέλω να μάθω. Δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά σου. Σχολιάζω πάνω σε αυτό που σχολίασε, το οποίο είναι ξεκάθαρο ότι έρχεται από ένα προσωπικό βίωμα. Και είναι ξεκάθαρο από τον κατηγορηματικό τρόπο με τον οποίο γράφει ότι εσύ είσαι το θύμα ενό ατόμου το οποίο είχε άλλο σωματότυπο, σε και μετά επίτηδε χωρί αρρώστια έγινε υπέρβαρο. Μήπω η γυναίκα αυτή έχει κάνει και παιδιά. Γιατί ξέρετε, κάποιε γυναίκε έχουμε τέτοια γονίδια που άμα ολοκληρώσουμε τον κύκλο της σεξουαλικής μας ανάπτυξης και γίνουμε μητέρες, πάμε σε ένα σωματικό βάρος το οποίο είναι πολύ πιο ψηλό από εκείνο που είχαμε προτού κάνουμε παιδιά. Χωρίς να σημαίνει ότι η εγκυμοσύνη παχαίνει όλες τις γυναίκες. Υπάρχουν κοπέλες οι οποίες όταν είναι εγκυμονούσες έχουν μόνο βάρος, αυτό που είναι στην κοιλιά τους. Το παιδί τα υγρά τη μήτρα αυτό, τίποτα άλλο. Ξέρω εγώ, γεννούν ένα παιδί που είναι 3 κιλά και μπορεί να πάρουν 5 κιλά στην εγκύμωση, του 6 κιλά και να βγουν από το μευτήριο και να είναι λιγότερα κιλά από πριν να μπουν. Είναι έτσι το φτιασίδι του, ρε παιδί μου. Εγώ γνώριζα, επειδή δούλεψα για χρόνια σε γυναικολογική κλινική ω ψυχοπροφυλάκτρια, δίνοντα ψυχολογική υποστήριξη σε εγκυμονούσε. Γνωρίζω ότι έχει κοπέλε οι οποίε είναι στην εγκυμοσύνη, προσπαθούν να βάλουν βάρο γιατί του λέω γιατρό του να βάλουν βάρο και δεν τα καταφέρνουν να βάλουν βάρο. Και υπάρχουν και κοπέλε οι οποίε κάνουν αυστηρέ διέτε ενώ είναι εγκυμονούσε και βάζουν βάρο. It's all about hormones. Όλο έχει να κάνει με τι ορμόνε, έχει να κάνει με το γενετικό μα προφίλ και σίγουρα δεν έχει να κάνει με το ότι ξεγελάει μια γυναίκα τον άντρα τη. Κάνει δίαιτα, δυνατίζει για να την πάρει και μετά παχαίνει επίτηδε. Γιατί σου λέει έδεσα τον γαϊδαρό μου. Οπότε α παχύνω. Οπότε και ο άλλο ο καημένο που ξεγελάστηκε, που του έδωσαν άλλο σωματότυπο, του έδειξαν και άλλον του έμπηξαν, Έχει κάθε λόγο να την απαντήσει. Λοιπόν. Διαφωνώ με την αποψή σου και γι αυτό δεν συμπεριέλαβα στα αίτια ενός γάμου χωρίς σεξ το πάχος. Και γι' αυτό το λόγο δεν συμπεριέλαβα τη φαλάκρα στα αίτια ενός γάμου χωρίς σεξ. Γι' αυτό και δεν συμπεριέλαβα τις ρητίδες στα αίτια ενός γάμου χωρίς σεξ. Ούτε οποιαδήποτε άλλη σωματική εμφανισιακή αλλαγή. Δηλαδή, αν ένας άνδρας παντρευτεί μια γυναίκα η οποία είναι αρτιμελή. Και μετά αυτή η γυναίκα εμπλακεί σε κάποιο αυτοκινητικό ατύχημα που οδηγεί αυτό ο ίδιο άντρα. Σα λέω γιατί ξέρω περίπτωση. Και χάσει ένα μέλο, χάσει ένα πόδι, χάσει ένα χέρι. Θα πρέπει να την παρατήσει επειδή δεν είχε την εικόνα τη σωματική, δεν, έχει πλέον, δεν είναι πλέον αρτιμελή όπω ήταν όταν την πήρε. ή αν αυτό συμβεί σε έναν άντρα, πρέπει η γυναίκα να τον παρατήσει. Έτσι είναι δηλαδή. Ο γάμος είναι μια συμφωνία ότι παίρνουμε ένα σωματότυπο που μας σεξουαλίζει και μας σεξουαλίζει μόνο ο σωματότυπος και αν αυτός ο σωματότυπος αλλάξει δεν σεξουαλίζομαστε. Ξέρω ότι δεν υπάρχει αυτό το ρήμα. Με αυτόν που πήραμε και πάμε να σεξουαλιστούμε με άλλους ή με άλλες. Πολύ επιφανεία καταβλέπεις τα πράγματα φίλε. Πολύ επιφανεία και οπτική σου με την οποία δεν συμφωνώ. Αντιθέτως εάν δύο άνθρωποι έχουν μια αυθεντική και βαθιά ουσιαστική σχέση και συνδέονται μεταξύ τους αυθεντικά και βαθιά και όχι επιφανειακά, τότε η αγάπη των δύο συντρόφων, η επικοινωνία των δύο συντρόφων επιλύνει όλες τις δυσκολίες και επιλύνει ακόμη και το πάχος. Ναι, ναι αν κάποιος είναι παχύσαρκος, και η παχυσαρκία του είναι νοσογόνο ή νοσηρή, ναι, με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση του συντρόφου της συντρόφου, μπορεί να ξεκινήσει μια προσπάθεια αντιμετώπισης της πάσης Αλλά εσύ δεν μιλάς καν για παχυσαρκία, μιλάς για τον ο άλλο υπέρβαρο, να έχει βάλει λίγο βάρο. Τι άλλο το... Υπέρβαρος και άλλο το παχύσαρκος. Το παχύσαρκος είναι πιο βαρύ από το υπέρβαρος. Εγώ σου μιλάω ακόμη και για παχυσαρκία. Και το άλλο που θέλω να πω. Ένα άνθρωπο ο οποίο ξεκίνησε ένα γάμο και σε εκείνο το γάμο είχε ένα συγκεκριμένο σωματότυπο. Και μετά βρεθεί μετά από 10 χρόνια να έχει έναν άλλο σωματότυπο. Και λε κιόλα ότι φταίει. Γιατί τρώει. Μήπω αυτό ο άνθρωπο τρώει επειδή σκάει. Και τρώει τα συναισθήματα του και κάνει βουλημικό φαγητό. Μήπω θε εσύ που πάει, δηλαδή γυναίκα. Και την τιμωρεί από πάνω και την απαντά. Τι να πει αν κάποιο θέλει δικαιολογίε για να μην κάνει σεξ με τον ή τη σύντροφο του, εάν κάποιο θέλει δικαιολογίε για να απατάει, μπορεί να βρει πάρα πολλέ. Δεν θα του δώσω εγώ όμω δικαιολογίε. Δεν δικαιολογώ τέτοια στάση. Εάν δεν σου αρέσει ο σωματότυπο του άλλου ανθρώπου και δεν το γουστάρει πλέον και δεν σε φτιάχνει πλέον, Πε τώρα, παιδί μου, πε, δεν σε γουστάρω και διαλύουμε εδώ πέρα. Και θα πω να βρω έναν άλλο σωματότυπο. Αμένα με ενδιαφέρουν οι σωματότυποι. Δεν με ενδιαφέρουν οι ψυχέ, δεν με ενδιαφέρουν οι καρδιέ, δεν με ενδιαφέρουν τα μάτια, δεν με ενδιαφέρει ο άνθρωπο. Με ενδιαφέρει ο σωματότυπο. Είμαι τόσο επιφανειακό. Οπότε σε χωρίζω και πάω να βρω έναν καλό σωματότυπο. Και θα σου πω κι εγώ, καλό σωματότυπο σου εύχομαι να βρει, σεξι σωματότυπο σου εύχομαι να βρει και ό,τι συμβεί από εκεί και πέρα δεν πειράζει, θα έχει ένα καλό σωματότυπο. Χωρί να σημαίνει ότι ένα πρόσωπο με ωραίο σωματότυπο δεν μπορεί να είναι και καλό άνθρωπο. Για να εξηγούμαστε. Και να μην παρεξηγούμαστε. Αλλά ο καθένα εκεί που δίνει έμφαση, εκεί θα πάει. Αυτά. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω τι απόψει σα και ιδιαίτερω θέλω απόψει από γυναίκε οι οποίε έχουν άνδρε που έχουν παχύνει και δεν του θέλουν σεξουαλικά. Από άνδρε που έχουν γυναίκε που έχουν παχύνει και δεν τι θέλουν σεξουαλικά από γυναίκες που έχουν άνδρες που έχουν παχύνει, έχουν γεράσει, έχουν ρητηδιάσει και εξακολουθούν να τους θέλουν σεξουαλικά και γιατί. Και από άνδρες που έχουν γυναίκες οι οποίε έχουν μεγαλώσει, έχουν παχύνει, έχουν αλλάξει από τότε που τις πρωτογνώρισαν, αλλά εξακολουθούν να τις αγαπούν και εξακολουθούν να τις γουστάρουν και να μας πούν και γιατί. Θέλω να εκφραστείτε. κάτω από αυτό το βίντεο, άντε, περιμένω να διαβάσω σχόλια. Φιλιά!